25 Μαρτίου. Όπως σε κάθε ελληνικό σχολείο, οι μαθητές προετοιμάζουν τη γιορτή. Κάνουν πρόβες σε χορούς και τραγούδια, ετοιμάζονται για την παρέλαση, κάνουν δοκιμές σε μια θεατρική παράσταση με πατριωτικό θέμα. Ξέρω ότι το 1821 αποφάσισαν οι Έλληνες να ελευθερωθούν από τους Τούρκους μετά από 400 χρόνια που είναι πάρα πολλά. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για αυτό το βήμα που κάνανε, επειδή αν δεν είχαν κάνει αυτό το βήμα, δεν θα ήμουν εγώ έτσι ελεύθερη. Η Επανάσταση είναι πολύ σημαντική για όλους δηλαδή, διότι μετά από 400 χρόνια οι Έλληνες πρώτον δεν έχασαν την εθνικότητά τους, την γλώσσα τους, την θρησκεία τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ονομάζεται Χρήστος. Χρήστος Χαρμανής. Είναι μαθητής της Δευτέρας Λυκείου. Ένας μαθητής όπως όλοι οι άλλοι. Αλλά σε ένα σχολείο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Βρισκόμαστε στο ελληνικό σχολείο της Αντίς Αμπέμπα, στην πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. Όπως σε κάθε σχολείο την 25η Μαρτίου, τα παιδιά του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου παίρνουν μέρος σε πατριωτικές γιορτές, κάνουν παρέλαση. Αλλά τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για ένα παιδί που έχει έρθει εδώ από την άλλη άκρη της γης? Πολύ περισσότερο αν το παιδί αυτό νιώθει ανεπιθύμητο σε αυτή τη χώρα. Τα παιδιά συμμετέχουν για να χάσουν μάθημα. Δεν νομίζω να αισθάνονται κομμάτι του δρόμενου και ότι το βιώνουν. Θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να αισθάνεται και ένα Ελληνόπουλο. Αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι τα βοηθά ως μηχανισμός αυτή η διαδικασία να αισθανθούν καλύτερα στην Ελλάδα. Άλλα είναι αυτά που χρειάζονται τα παιδιά αυτά για να αισθανθούν καλύτερα. Έμαθα να μην ντρέπομαι αυτό που είμαι και για να μην ντρέπομαι ότι είμαι ξένη και ότι πάντα πρέπει να βλέπεις τον άλλον έτσι όπως είναι. Τη λένε Τζορτζιάνα. Είναι από τη Ρουμανία. Ήρθε πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα με τη μητέρα της. Οι δυο τους, μόνες, ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή. Η Τζορτζιάνα έμαθε μέσα σε 2 χρόνια, άπτεστα ελληνικά, είναι η καλύτερη μαθήτρια του σχολείου. Έγινε στο 1821 και η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε σε μια πόλη της Ρουμανίας, στο Ιάσιο. Ναι, είναι μια πολύ ωραία πόλη. Αν και η ιστορία δεν είναι το αγαπημένο μου μάθημα, είναι πολύ ωραία. Από μικρή μ' αρέσει να μάθω για τη μυθολογία και είναι μια χώρα, είναι ένας πολιτισμός που ξεχώριζε μέσα στα πολλά χρόνια. Είμαι πολύ περήφανη που ζω σε αυτή τη χώρα με τόση πολλή ιστορία, με τόσα ωραία πράγματα. Σε 2 ημέρες η Τζορτζιάνα θα κρατήσει την ελληνική σημαία στην παρέλαση. Είναι διπλά χαρούμενη. Η υπόλοιπη οικογένεια, αυτοί που μείναν πίσω στη Ρουμανία, θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να την καμαρώσουν σημεοφόρο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, επειδή εμείς στη Ρουμανία δεν έχουμε παρέλαση και δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη ρουμανική σημαία, αλλά είμαι πολύ περήφανη που μπορώ να κρατήσω την ελληνική σημαία, αν και δεν είναι η πατρίδα μου η Ελλάδα. Η σημαία καταρχάς είναι ένα πανί με χρώμα, το οποίο καλώς ή κακώς έχουμε προσκυνήσει τόσα χρόνια και έχει σκοτωθεί πολλοί κόσμος γι' αυτό. Το θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ένας λαός ξεσηκώθηκε μετά από 400 χρόνια και είπε στόπ, όπως εδώ ήταν, εντάξει. Αλλά από εκεί και έπειτα διαφωνώ γενικά με τις παρελάσεις, είναι κατάλοιπα της Χούντας αυτά.
Κλασικό Λύκειο στην Κυψέλη. Ένα ωραίο νεοκλασικό κτίριο του 1920. Ένα σχολείο που το 40 περίπου τις 100 των μαθητών του είναι παιδιά που τα ίδια οι γονείς τους ήρθαν στην Ελλάδα μετανάστες. Όπως περίπου σε όλα τα σχολεία του κέντρου της πόλης. Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία είναι πιο εθνοκεντρικός. Γιατί θα μου πεις την ιστορία της Ελλάδας μαθαίνεις. Αλλά τονίζουν πάρα πολύ αυτή την, πώς να το πω, την αίσθηση της λευτεριάς των Ελλήνων. Λες και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο. Γουστάρουν, ας πούμε, να έχουν το βούρδουλα πάνω από το κεφάλι τους. Εντάξει.